Αρχίσαμε με τη χάρη του Θεού να μελετούμε την έκτη ανάγνωση του Αγίου Νικοδήμου στα πνευματικά γυμνάσματα, η οποία αφορά στον άτακτο έρωτα του πλούτου και των υπαρχόντων, δηλαδή στην πολύ μεγάλη αταξία και αμαρτία που είναι η φιλαργυρία. Και λέει ο Άγιος στο προήμιο ότι υπάρχουν δύο ειδών φιλαργυρίες. Αυτή η πρώτη που είναι αντίθετη στη δικαιοσύνη και σπρώχνει τον άνθρωπο να αρπάζει τα ξένα πράγματα, να κλέβει δηλαδή. Και η άλλη η οποία είναι αντίθετη στην ελευθεριότητα, στην αληθινή ελευθερία που είναι το να είναι ο άνθρωπος αδέσμευτος από κάθε προσκόλληση, από κάθε πάθος, από κάθε δαιμονική εχμαλωσία. Και αυτή η δεύτερη φιλαργυρία έγκυται στο ότι ο άνθρωπος δεν αρπάζει τα ξένα, αλλά φυλάει με μεγάλη ακρίβεια τα δικά του πράγματα και δεν ανέχεται καμία απώλεια αυτών. Έχει προσκόλληση σε αυτά και πάσχει όταν στερηθεί κάτι από αυτά. Πολύ δύσκολα δίνει στους άλλους, είναι τσιγκούνης και δεν κάνει καθόλου ελεημοσύνη και έχει όλη του την ελπίδα εις αυτά τα υλικά πράγματα και στην περιουσία και δεν θα διστάσει να κάνει κάθε κακό. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος ότι ο άνθρωπος που είναι δεμένος με τη φιλαργυρία και μάλιστα με το δεύτερο είδος φιλαργυρίας, αυτή τη φιλαργυρία που καταδίκασε ο Χριστός μας στους Φαρισαίους, δηλαδή δεν αρπάζει τα ξένα πράγματα, αλλά μένει με μεγάλη αφοσίωση στα δικά του, προσκολάται σε αυτά, αυτός ο άνθρωπος δεν θα γλιτώσει και από την πρώτη φιλαργυρία, δηλαδή δεν θα διστάσει να αρπάξει και το ξένο πράγμα, ή αν δεν το κάνει αυτό, οπωσδήποτε όμως θα πέσει στα άλλα αμαρτήματα, σε όλα τα άλλα αμαρτήματα. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Και ο Κύριος μας είπε «Οράτε, προσέχετε και φυλάσσεστε και να φυλάγεστε από πάσης πλεονεξίας, από κάθε πλεονεξία, από κάθε φιλαργυρία». Όχι μόνο δηλαδή από την αδικία, από το να αρπάζετε, αλλά και από το να είστε ακριβείς και φιδωλοί, τσιγκούνιδες και να προσκολάστε στα δικά σας. Από κάθε πλεονεξία πρέπει να φυλαγόμαστε, γιατί ούκεν το περισσεύει την η ζωή αυτού εστίν, όπως είπε ο Κύριος, εκ των υπαρχόντων αυτού. Γιατί η ζωή δεν έρχεται με το να έχει κανείς αυθονία υλικών αγαθών και μεγάλη περιουσία. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος επιτυχημένος στη ζωή του, ούτε και έχει σωστή και καλή ζωή, ούτε έχει χαρά και ευτυχία. Και πάλι είπε ο Κύριος με αφορμή εκείνον το πλούσιο νεανίσκο που ήταν κατά τα άλλα άμεμπτος, είπε πως δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες ή στη Βασιλεία του Θεού εισελεύσονται. Πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα. Εκείνος ο νεανίσκος δέχτηκε πρόσκληση από τον Θεό να γίνει Απόστολος, αλλά την απέρριψε, διότι δεν ήθελε να αφήσει την περιουσία του, να ακούσει τον Κύριο που του είπε να πουλήσει τα υπαρχοντά του, να τα δώσει στους φτωχούς και να τον ακολουθήσει. Και εθαύμασε ο Κύριος και μίλησε έτσι θαυμαστικός και είπε αυτό το πόσο δύσκολα θα μπουν οι πλούσιοι στη Βασιλεία. Γιατί ακριβώς όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος στο δεύτερο μέρος όπου παρουσιάζει τις ζημιές που φέρνει στη σωτηρία αυτός ο άτακτος έρωτας του πλούτου και των υπαρχόντων, των περιουσιών, ο άνθρωπος που προσκολάται στα υλικά πράγματα, ο φιλάργυρος, ακόμα και αν δεν αρπάζει τα ξένα, είναι όμως προσκολλημένος στα δικά του με εμπάθεια, αυτός δεν θα αποφύγει και την αρπαγή των ξένων κάποια στιγμή. Ή και αν αυτό το κατορθώσει, οπωσδήποτε όμως
θα πέσει σε όλες τις άλλες κακίες. Μπορεί να μην κάνει φανερές αδικίες αρπάζοντας τα ξένα, αλλά όμως θα κάνει κάθε είδους άλλη κακία προκειμένου να φυλάξει τα δικά του. Όπως λένε οι θεολόγοι και μας το μεταφέρει ο Άγιος Νικόδημος, η φιλαργυρία είναι ανάμεσα σε όλες τις κακίες και στις καθαρά πνευματικές, όπως είναι η περηφάνεια, η αίρεση, η απιστία, και στις καθαρά σαρκικές, όπως είναι η πορνεία, η μοιχεία και οι υπόλοιπες. Η φιλαργυρία μετέχει και στα δύο αυτά είδη αμαρτιών, και στα πνευματικά και διαβολικά, και στα κτηνώδη και στα σαρκικά, και χτυπάει τους φιλάργυρους και η αμαρτία της υπερηφανίας. Γι' αυτό και λέγει ο προφήτης Σοφωνίας, «Δεν βλέπεις, λέει, με τα μάτια σου πως πολλοί είναι επιρμένοι αργυρίο». Οι υπερήφανοι, οι πλούσιοι είναι συνήθως υπερήφανοι, είναι επιρμένοι, είναι αλαζόνες. Έχουν τη μεγάλη και κορυφαία καθαρσία της υπερηφανίας. Αλλά όμως, προσκολούμενοι εις τα υλικά πράγματα, δεν θα διστάσουν να κάνουν και μύριες άλλες αμαρτίες. Να δίνουν τα χρήματά τους με τόκο, να σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο που τους δόθηκε για μετάνοια στο να αυξήσουν τα χρήματά τους, να τα μαζέψουν από εκεί που τα έχουν σκορπισμένα και πάλι να μην γνωρίζουν κορεσμό. Όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Ου πληστήσεται ο φθαλμός του Οράν και ου κορεστήσεται φιλάργυρος του Λαμβάνη». Δεν λέγει ποτέ ο φθαλμός ότι φτάνει, χόρτασα, και ο φιλάργυρος επίσης ποτέ δεν θα κορεστεί από το να παίρνει. Ποτέ δεν θα πει ο πλεονέκτης αρκεί φτάνει, όπως και ο Άδης ποτέ δεν είπε αρκεί φτάνει. Έτσι, όποιος κυριευθεί μια φορά από τη φιλαργυρία, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μοιάζει με τις ψηλές πυραμίδες της Αιγύπτου, οι οποίες όσο περισσότερο υψώνονται και μακραίνουν από το κέντρο από τη γη, τόσο λεπτύνονται στην κορυφή και τόσο μένει ο φιλάργυρος αχόρταστος. «Αγαπών αργύριον, ου πληστήσεται αργυρίου», λέει στον Εκκλησιαστή. Αυτός που θα αγαπήσει τα χρήματα, ποτέ δεν θα χορτάσει. Έτσι ο άνθρωπος φτάνει να έχει μία λυσασμένη επιθυμία για χρήματα. Ο φιλάργυρος ποτέ δεν σταματάει να επιθυμεί και δεν θα διστάσει να κάνει κάθε κακό και μάλιστα με εύλογες προφάσεις, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα και να τα αυξήσει. Και φέρνει προφάσεις όπως ότι τα μαζεύει για το σπίτι του, τα χρήματα, για τα παιδιά του, ή ότι έχει ανάγκη, ή γιατί πρέπει να κρατήσει τη θέση του και το αξίωμά του. Και έτσι, κάτω από εύσχυμες προφάσεις και ευπρόσωπες δικαιολογίες, προσπαθεί να ικανοποιήσει το πάθος του, το πάθος της φιλαργυρίας. Ποτέ δεν μένει στα σωστά όρια που πρέπει να είναι ο χριστιανός και φτάνει να αδικήσει και τους άλλους, αλλά και ο ίδιος βασανίζεται, κατατυρανείται από αυτό το πάθος. Και αν φτάσει να έχει πλούτο, οπωσδήποτε αυτό το πλούτο τον έχει είτε από μια άδικη κληρονομιά, όπως λέγει ο Θείος Ιερώνυμος, «Πας πλούσιος ή αδίκου κληρονόμος». Κάθε πλούσιος, πώς έγινε πλούσιος, παρά κληρονόμησε μια κληρονομιά η οποία συνήθως έχει συγκεντρωθεί με άδικο τρόπο, ή κι αν ακόμα υποθέσουμε ότι με δίκιο τρόπο κληρονόμησε κάποια χρήματα που επίσης συγκεντρώθηκαν με δίκιο τρόπο, όμως επειδή ακριβώς έχει γεμίσει η καρδιά του από αυτή την επιθυμία του πλούτου και των χρημάτων, δεν θα διστάσει μετά να κάνει κάθε κακία,
προκειμένου να αυξήσει αυτά τα χρήματα. Ρίζα πάντων των κακών η φυλαργυρία. Το παράδειγμα που μας έδωκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, συνεχίζοντας αυτό το δεύτερο μέρος της μελέτης του για τη φυλαργυρία, όπου μας παρουσιάζει τις ζημιές που προξενεί η φυλαργυρία στον άνθρωπο, τη μεγάλη ζημιά που προξενεί στην σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί όπως μας λέει ξεκάθαρα και εξ αρχής ο Άγιος Νικόδημος, ότι όχι μόνο αυτός που αρπάζει, που κλέβει δηλαδή τα ξένα πράγματα, δεν μπορεί να σωθεί, αλλά και εκείνος ο οποίος έχει προσκόλληση στα δικά του και την ελπίδα του σε αυτά, και αυτός δεν μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό είπε ο Κύριος «Ουέ» στους γραμματείς και φαρισαίους που είχαν ακριβώς αυτή την προσκόλληση. Και γενικά είπε «Ουέ» εις τους πλούσιους. Το παράδειγμα λοιπόν που μας έδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η χάρη που μας καταξίωσε με το θάνατό του αποβλέπει όλοι στο να μας διδάξει να ζούμε με ευσέβεια προς τον Θεό, με δικαιοσύνη προς τον πλησίον και με σοφροσύνη προς τον εαυτό μας. Επεφάνει η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Φανερώθηκε η χάρις του Θεού που μας σώζει, φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος στον Άγιο Απόστολο Τίτο, στην επιστολή προς Τίτον. Γιατί εφανερώθηκε η χάρις, είναι αρνησάμενη την ασέβεια, γι' αυτό μας δόθηκε η χάρις και μας δόθηκε δωρεάν στο Άγιο Βάθισμα και το Άγιο Χρίσμα και μας δίδεται δωρεάν μέσα στην Αγία μας Εκκλησία για τον Αγίο Μυστηρίο. Για ποιο λόγο? Είναι αρνησάμενη την ασέβεια, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομε εν τον ίν αιώνι. Το σοφρόνος αναφέρεται σε εμάς τους ίδιους. Πρέπει με σοφροσύνη να ζούμε ως προς τον εαυτό μας. Το δικαίως αναφέρεται στους πλησίων ανθρώπους μας. Πρέπει με δικαιοσύνη να ζούμε απέναντι στον πλησίον. Και το ευσεβώς αναφέρεται στον Θεό. Πρέπει με ευσέβεια, με ευλάβεια να ζούμε απέναντι στον Θεό. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να κατορθωθεί παρά με τη χάρη του Θεού. Τώρα, για να τελειωθεί, για να εκπληρωθεί αυτός ο σκοπός του Κυρίου μας και της χάριτός του, ο Κύριος τον εθεμελίωσε επάνω εις την καταφρόνηση των γηίνων αγαθών. Μας έδωσε διδασκαλία, η οποία έχει ως θεμέλιο το να καταφρονήσουμε τα γήινα. Και με τιού των τρόπων, όπου η πρώτη από όλες τις νοθησίες που έκαμε εις την πρώτη του διδαχή ήταν αυτή. Μακάρι η πτωχή, όπως λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο. Βάζει αυτό το θεμέλιο ο Χριστός μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δεχτούμε και να αξιοποιήσουμε τη χάρη που θα μας προσφέρει. Μακάρι, λέει, η πτωχή. Αυτός είναι ο πρώτος μακαρισμός για να μας διδάξει ο Κύριος την καταφρόνηση των γηίνων, έτσι ώστε να ποθήσουμε τα ουράνια και με τη χάρη του Θεού να τα αποκτήσουμε. Και ο πρώτος φοβερισμός, η πρώτη απειλή που είναι γραμμένος στο Ευαγγέλιο, είναι εκείνος που έκαμε στους πλούσιους, πάλι στο κατά Λουκάν, στο ίδιο κεφάλαιο, στον 24ο στίχο, λέγει «Πλην ουέ ημίν της πλουσίης, αλίμονο σε εσάς τους πλούσιους». Πρώτη διδαχή, μακάρι η πτωχή, και πρώτος φοβερισμός, αλίμονο στους πλούσιους. Για να μας φανερώσει ότι καθώς το να μακραίνουμε από τα πλούτη είναι το θεμέλιο του Ευαγγελικού νόμου, εάν θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, πρέπει να απομακρυνθούμε από τον πλούτο. Και επίσης μας δίδαξε ο Κύριος ότι το να προσκολόμαστε στα πλούτη είναι η μηχανή, είναι ο τρόπος που διαφθείρει τα θεμέλια και κρυμνίζει κατά γης όλη την οικοδομή του Ευαγγελίου. Το θεμέλιο του Ευαγγελίου λοιπόν είναι η αγάπη της πτωχίας και το γκρέμισμα του Ευαγγελίου είναι η προσκόλληση στον πλούτο.
Ωστόσο, ειδού εκείνο που μπορούμε να πούμε με αλήθεια, η άτακτη επιθυμία του πλούτου και των επηγείων αγαθών είναι ο μεγαλύτερος εχθρός που έχει το χριστιανικό επάγγελμα, η ιδιότητα του χριστιανού. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι αληθινός χριστιανός και να επιθυμείς να είσαι πλούσιος. Επομένως, εάν ο Παύλος ονομάζει και όντως ονομάζει τους χριστιανούς τέκνα φωτός, παιδιά του φωτός, και λέγει στην προς Εφεσίους ως τέκνα φωτός περιπατείτε, τους φιλάργυρους και τους φιλόπλουτους τους ονομάζει ο Δαβίδ με τη φώτιση πάλι του Ιδίου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, που φωτίζει και τον Απόστολο Παύλο, ονομάζει τους φιλάργυρους εσκοτισμένους της γης. Επληρώθησαν, λέει, οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών, στον 73ο Ψαλμό. Άρα, αν θες να είσαι τέκνο φωτός, δεν μπορείς να είσαι φιλάργυρος και φιλόπλουτος. Γιατί τότε θα είσαι αναγκαστικά εσκοτισμένος και θα έχεις οίκους, θα έχεις σπίτια, θα έχεις τόπους διαμονής γεμάτους από ανομία, από αμαρτία. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μας σημειώνει αυτή την εναντιότητα, αυτή την εχθρότητα που έχει η φιλαργυρία με το επάγγελμα του χριστιανού. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι φιλάργυρος. Δεν μπορεί να έχει αυτή την επιθυμία του πλούτου και της πολυτέλειας και των υλικών αγαθών. Ο πρώτος λογισμός ενός χριστιανού πρέπει να είναι η σωτηρία της ψυχής, όπως μας παραγγέλει ο Κύριος. Η πρώτη μας επιθυμία, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτός θα πρέπει να είναι ο πρώτος λογισμός, η πρώτη μας επιθυμία και η Κύρια. Εκεί όμως που θα μπει η φιλαργυρία, ο πρώτος λογισμός είναι να συγκεντρώσει χρήματα ο χριστιανός που δεν είναι πλέον χριστιανός. Οι φιλάργυροι εορτές δεν γνωρίζουν ή τις γνωρίζουν μόνο ως αιτίες μεγαλύτερου κέρδους για να θησαυρίσουν περισσότερο με το ότι θα συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος και έτσι σχεδιάζουν εμπόρια, εμπορικές πράξεις και δραστηριότητες τις ημέρες των εορτών και ακόμα βάζουν τους στοχούς να δουλεύουν χωρίς πληρωμή στις εορτάσιμες ημέρες και έτσι καταπατούν και δεν αξιοποιούν πνευματικά τις ημέρες των εορτών όπως θα όφυλαν ως χριστιανοί. Γιατί θα πρέπει τις ημέρες των εορτών ο χριστιανός να κάνει εντονότερο πνευματικό αγώνα και να ανασυγκροτείται πνευματικά με προσευχές και πνευματικές μελέτες. Και η μεν Εκκλησία του Χριστού προστάζει τους χριστιανούς, λέει ο Άγιος Νικόδημος, στις ημέρες των εορτών να διαβάζουν τις Θείες Γραφές, να μελετούν τις ευεργεσίες του Θεού, να αποδίδουν ευχαριστίες στον Κύριο και με το να πλησιάζουν στα μυστήρια. Γι' αυτό άλλωστε και κάνουμε Θεία Λειτουργία, που δεν είναι παρά η Θεία Ευχαριστία, η ευχαριστία προς τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες Του. Και οφείλει ο χριστιανός τις ημέρες των εορτών να λειτουργείται και με την άδεια του πνευματικού του να κοινωνεί. Οι φιλάργυροι όμως εκείνες τις ημέρες είναι πλέον παρά ποτέ καταβυθισμένοι στις κοσμικές υποθέσεις, γιατί τις βλέπουν τις εορτές ως ευκαιρίες κέρδους, όχι πνευματικού αλλά υλικού, ως ημέρες αύξησης των κερδών τους, των χρημάτων τους. Συμβουλεύσου, αδερφέ, λίγο με τη δοκιμή επάνω σε αυτή την υπόθεση. Και ειδέ, αν ίσως και μπορείς να αρνηθείς, πως δεν είναι κακό η φιλοπλουτία. Σκέψου, λέει ο Άγιος, όλα αυτά και θα δεις ότι δεν μπορείς να αρνηθείς το γεγονός ότι τον αγαπάει κανείς να είναι πλούσιος, είναι κακό. Συμβουλεύσου ακόμα και με την πίστη. Πιστεύεις εσύ πως ο Ιησούς Χριστός είπε κανένα ψεύδος? Όχι. Αλλά αυτός είπε πολύ καθαρά.
πως δεν μπορεί κάποιος να δουλεύει εις ένα και τον αυτόν καιρόν τούτους τους δύο αυθέντας, τον Θεό και τον έρωτα των χρημάτων. Ουδείς δύναται δυσί Κυρίης δουλεύει, και πάλιν ουδείναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν μπορεί ο Κύριος να πει ψέματα, ποτέ δεν είπε και ποτέ δεν λέγει ψέματα. Και μας το είπε ξεκάθαρα, δεν μπορείτε να δουλεύετε ταυτόχρονα σε δύο Κυρίους, σε δύο αφεντικά, στον Θεό και στο μαμονά που είναι η επιθυμία του πλούτου, των χρημάτων. Ο Θείος Χρυσόστομος τον μαμονά ερμηνεύει και λέγει ότι αυτό είναι ο χρυσός και τα χρήματα. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει ότι είναι κάθε τι το περιττό και υπέρ τη χρίαν, κάτι που είναι πάνω από την ανάγκη, που δεν χρειάζεται. Λέγει ο Χρυσορήμων ότι ο Χριστός εκάλεσε Κύριον και αυθέντην το μαμονά ούδια την οικίαν φύση, αλλά δια την των υποκειμένων αυτό ταλαιπωρία. Ονόμασε Κύριο αφεντικό το μαμονά, όχι γιατί είναι έτσι από τη φύση του, αλλά γιατί ταλαιπωρεί αυτούς που υπόκειται, που υποτάσσονται σε αυτόν. Τους βασανίζει όπως ένα κακό αφεντικό βασανίζει τους υπ' αυτόν, τους υπηκόους του. Έτσι και την κοιλία ο Απόστολος Παύλος την ονόμασε Θεό των κοιλιόδουλων. Όχι ότι είναι Θεός πραγματικά, αλλά όμως γίνεται Θεός για αυτούς που είναι δούλοι της κοιλίας, γιατί ακριβώς προσκυνούν και λατρεύουν τις επιθυμίες της κοιλίας. Και ο Άγιος Μέγας Γρηγόριος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς, έχοντας ομιλήσει στο Ευαγγέλιο του Πλουσίου και του Λαζάρου, λέγει στον σχετικό λόγο, «Μαμονάν αδικίας, λέγον ο Κύριος, παν το περιτεύον της χρίας και μη προς τους δεωμένους μεταδιδόμενων». Τι είναι ο μαμονάς της αδικίας που μας αναφέρει ο Κύριος? Είναι κάθε τι, λέει, το οποίο περισσεύει της χρίας, της ανάγκης, που είναι πάνω από την ανάγκη, που δεν μας χρειάζεται και το οποίο δεν δίδεται σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Επομένως, όταν κανείς κρατάει παραπάνω από όσα χρειάζεται, αυτός γίνεται δούλος σε αυτό το μαμονά της αδικίας. Αυτά μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, ερμηνεύοντας αυτό το ρητό του Κυρίου μας που μιλάει για τον μαμονά και λέγει ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε ταυτόχρονα και στον Θεό και στον μαμονά. Τώρα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αποτολμάς εσύ να πεις το αντίθετο? Μπορείς εσύ μόνος να κάνεις εκείνο που είπε ο Κύριος ότι δεν μπορεί να το κάνει κανένας άνθρωπος? Δηλαδή, και να είσαι με το Θεό και να έχεις και τα χρήματα και να είσαι προσκολλημένος σε αυτά. Και τι περισσότερο, ακόμα στον Παλαιό Νόμο, στον οποίο υπόσχονται τα πλούτη ότι είναι από το Θεό σαν ένα γέρας, σαν ένα βραβείο και σαν ένα μισθός της αρετής, μόνο τούτο, αυτά εφόβησαν τόσο πολύ τον Σολομώντα που έκαμε εις τον Θεό αυτή τη δέηση. «Κύριε, μη μου δώσεις πλούτη πολλά, για να μην πληρωθεί η καρδία μου από αυτά και κατασταθεί και φτάσει σε κατάσταση να αρνηθεί την υποταγή που χρωστάει σε σένα και να λέγει, δεν γνωρίζω άλλον αυθέντη έξω από τον εαυτό μου». Πώς λοιπόν εσύ μπορείς να λες ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος και να έχει χρήματα και να βασίζεται σε αυτά και να είναι και χριστιανός? Και μάλιστα στα χρόνια της Καινής Διαθήκης που ο Κύριος σαφέστατα είπε ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο Κυρίους, και στα χρήματα και στον Θεό. Πώς μπορείς να το λες εσύ τώρα στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, τη στιγμή που στην Παλαιά Διαθήκη, που ο πλούτος θεωρείται κάτι καλό και κάτι σαν βραβείο για την αρετή,
Εκείνη την εποχή λοιπόν ο σοφός Σολομών παρακαλούσε τον Θεό να μην του δίδει πολλά πλούτη, για να μην γεμίσει η καρδιά του από την επιθυμία αυτών και φτάσει να αρνηθεί την υπακοή που όφιλε σε αυτόν και φτάσει να έχει αυτοπεποίθηση και να έχει την ιδέα ότι μπορεί μόνος του να κυβερνήσει τον εαυτό του και να είναι αυτόνομος. Έλεγε στις παροιμίες και το γράφει στο 30ο κεφάλαιο, στον 8ο στίχο, ο Άγιος ο προφήτης ο Σολομών. «Πλούτον μη μη δώσ, ή να μη πληστείς, αρνήσομαι και είπω, τι είσαι Κύριος. Μη μου δώσεις, Κύριε, πλούτο, για να μην γεμίσω από Αυτόν, από την ακόρεστη επιθυμία, και αρνηθώ εσένα και πω, ποιος είναι ο Κύριος». Γεμίσω δηλαδή με άλλα ζωνία και φτάσω να αρνηθώ τον Κύριό μου ως Κύριο. Καθώς δε η φιλαργυρία μας μακρύνει από το Θεό, μας απομακρύνει από το Θεό, διότι ο τρόπος μας απομακρύνει και από τον πλησίον. Γιατί δεν είναι πάθος που προξενεί τόση φθορά και τόσες αλληλομαχίες μεταξύ των ανθρώπων, όσο αυτό το πάθος της καταραμένης φιλαργυρίας. Επειδή για αυτήν, εξαιτίας αυτής, δεν λείπει από κάθε πράγμα μάχη και πόλεμος. Όχι μόνο μεταξύ των ξένων, αλλά μερικές φορές και μεταξύ εκείνων που δέσμευσε η φύση με σφιχτό δεσμό αίματος, όπως είναι τα αδέλφια που έχουν το ίδιο αίμα, τα οποία αφού εσυλλήφθησαν εις την ίδια γαστέρα μίας και της αυτής μητρός και τράφησαν με το ίδιο γάλα, οι οποίοι κατέκησαν τόσο καιρό στο ίδιο σπίτι, αυτοί τώρα θέλοντας να μοιράσουν την κληρονομία του γονέα τους, πολλές φορές μεταβάλλονται και γίνονται εχθροί. Να λοιπόν που και από αυτά καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ζημιά γίνεται στην ψυχή των φιλαργύρων και πόσο μέγα εμπόδιο για τη σωτηρία τους είναι η φιλαργυρία. Ας τα ακούσουμε λοιπόν αυτά και ας αποταχθούμε αυτό το φοβερό πάθος, ας απομακρυνθούμε από την αγάπη και τον έρωτα των χρημάτων και των υλικών αγαθών. Με τη χάρη του Θεού βέβαια θα συνεχίσουμε ακολουθώντας τον Άγιο για να δούμε και όλα τα υπόλοιπα που μας διδάσκει σχετικά με το πόσο μεγάλη ζημιά προξενεί η φιλαργυρία στη σωτηρία μας. Ας αγωνιστούμε να γίνουμε αληθινά άνθρωποι του Θεού, προσκολλημένοι σε Αυτόν, αγαπώντας Αυτόν και έχοντας Κύριον Αυτόν και λατρεύοντας Αυτόν και τίποτε άλλο και πολύ περισσότερο να μην γινόμαστε ειδωλολάτρες λατρεύοντας τα χρήματα. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.